με τη γλώσσα της καρδιάς θα σου μιλώ και με τα χέρια θα σου λέω παραμύθια στις αγάπης μας τις ράγες θα κυλώ ταξιδεύοντας του ονείρου την αλήθεια στις ψυχής την αμμουδιά θα περπατώ τραγουδώντας τη ζωή μας τα γραμμένα και στις σκέψεις τη χορδή θα ακροβατώ σε ένα μέλλον που δεν ήταν για μένα. Δεν ξέρω πλέον τι θα κάνω, δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσω πλέον. Κάμε υπομονή, Νεύη μου, σιγά σιγά. Πώς είναι υπομονή, ρε Αντιγόνη. Παρακάμαντο, ειδικά η γιαγιά μου. Άρχισε να γίνεται αγενής πλέον. Άσε που συμπεριφέρεται άσχημα το Αντώνη. Δεν του φέρεται καλά. Είδες την Ελέγκου. Μου μιλά. Είναι τέλος να. Αντώνη μου, εσύ θα κάνεις τσίνο που σου είπε η γερόντισσα και με φοάσε. Ζητώ σου συγγνώμη. Γιατί από την πολύ μου την αγάπη για την Εύη επλήγωσα σε χωρίς να το θέλω. Στη χώρα μου έχω πολλά μεγάλων εγωισμών μέσα μου. Θέλω όμως να ξέρεις ότι αγαπώ την Εύη παραπάνω από οτιδήποτε άλλο σε τούτον τον κόσμο και ότι μπορώ να την κάνω ευτυχισμένη. Μπορεί να έχω πρόβλημα αναπηρίας, αλλά αγαπώ τη σαν την ψυχή μου. Μου, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω να κάνω. Δεν ξέρω, βοήθα με, σε παρακαλώ, κύριε μου και Θεέ μου. Σε παρακαλώ. Τι ωραία. Η μάμα ήταν κλεισμένη πολύ καιρό. Καιρός να αρχίσει να γνωρίζει νέους ανθρώπους. Μπορεί να αποφασίσει να παντρευτεί. Είπαμε τα. Αλλά προτιμούσα να με τον παπά. Ούλε προτιμούσαμε, αγάπη μου, αλλά καμιά φορά η ζωή δεν τα φέρνει όπως τα θέλουμε. Δεν θέλω να στενοχωριέσαι, εντάξει. Εντάξει, αλλά έτσι που είδα τον Αλέξη, φαντάζομαι τι ωραία θα ήταν αν ήταν ο παπάς. Αφού ξέρεις, πάντα ήμουν ερωτευμένος μαζί σου. Μπορεί να χαθήκαμε, αλλά τώρα που σε ήβρα, θέλω να σε ξαναχάσω. Αλέξη, κι εγώ ήμουν ερωτευμένη μαζί σου, αλλά είμαστε μαθητές. Βέβαια. Βέβαια τι. Κοίταξε, δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη να ξεκινήσω οτιδήποτε. Σε πότε θα είσαι έτοιμη? Αλέξη, δεν ξέρω τι να σου πω. Εντάξει. Πάρε το χρόνο σου. Θέλω να το σκεφτείς. Φυσικά θα προτιμούσα να έρθεις εσύ να μου πεις δέχομαι. Είμαι ερωτευμένη μαζί σου, δεν ήξερα πώς να σου το πω. Αλλά εντάξει. Μπορώ να περιμένω. Εσύ τι καμνείς? Ναι. Δεν ξέρεις. Πού μπορώ να τα αφήσω αυτά? Εκεί. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Σημαίνει κάτι? Όχι, απλώς... Συγχωρείτε. Μισό λεπτό. Δεν έχω ψηλά. Δεν πειράζει, μια άλλη φορά. Mm. Μήπως κρυώνετε? Όχι. Μήπως νιστάζετε? Συμβαίνει κάτι? Πολλά. Still bishop's robe.
συγγραφής έχει ξεκινήσει δουλειά. Πάντως είναι πολύ σημαντικό να έχει καλή σχέση με τον παππού της. Θα έχει να μάθει πάρα πολλά από τον κύριο Κώστα. Ειδικά τώρα που μένει σπίτι, θα αφοσιωθεί σε αυτήν. Ναι. Χαίρομαι πολλά που έχει τόσο καλή σχέση με τον παπά μου. Πέρασες κι εσύ δύσκολα, Άννα, αλλά τα κατάφερες. Τι κατάφερα, κύριε Νίκο. Πώς. Μεγάλωσες ένα παιδί πολύ σωστά. Άλλοι που έχουν και τους δυο γονείς και δεν τα καταφέρουν. Πάντα με τη βοήθεια του Θεού να λέμε, κύριε Νίκο. Δεν ήταν εύκολο και ούτε είναι. Όσο σκέφτομαι ότι πλησιάζουμε και στην εφηβεία, τρομάζω. Να μην τρομάζεις καθόλου. Η Ιωάννα είναι πολύ καλό παιδί. Είναι, ναι, αλλά η εφηβεία είναι εφηβεία. Δύσκολη περίοδος. Όλοι τα περάσαμε. Ναι, τα περάσαμε. Ο Νικολάου. Ο Αλέξης. Ναι. Θέλω να πω πώς πάτε, καλά. Μια χαρά. Ποτέ δεν περίμενα ότι αυτό το παιδί θα τα καταφέρει. αλλά χαίρομαι που με διαψεύδει. Εντάξει, ήταν ζωηρό στο σχολείο, κύριε Νίκο, αλλά ήταν καλός μαθητής. Όχι σε μένα πάντως. Ήταν πολύ ανήσυχος. Αλλά τελικά φαίνεται ότι οι άταχτοι τα καταφέρνουν τελικά. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι άλλα νέα. Αυτά. Η Κατερίνα. Η Κατερίνα ταλαιπωρείται μέχρι να βρει διαμέρισμα στην Αθήνα. Πριν λίγο που τηλεφωνηθήκαμε μου είπε ότι πάει να δει έναν, ελπίζω. Δεν φοβάμαι καθόλου την Κατερίνα. Κατερίνα, μα βάλει κάτι στο μυαλό της, τα καταφέρνει. Όντως έτσι είναι. Αυτό είναι σίγουρο. Είναι πολύ δυναμική. Όπως λέμε, καμία σχέση με μένα. Εσύ είσαι ευαίσθητη. Λειτουργείς πάντα με το συνέστημα. Σωστός, κύριε Νίκο. Ο Νικολάου όμως. Πετά μεγάλα αεροπλάνα ή μικρά. Κανονικά. Αν δεν είχα εγώ τη φοβία μου, θα μπορούσε να πάμε καμιά βόλτα με τον Νικολάου. Άντε, κύριε Νίκο, καλή είναι να πάθει τίποτε ο άνθρωπος. Αστείευομαι, το ξέρεις, κάνω χιούμορ. Να πάω κι εγώ, γιατί πρέπει να διορθώσω γραπτά. Να μην τους διακόψω τώρα που είναι το βοηθό. Να δώσεις ένα μεγάλο φιλί από μένα. Να τις δώσω, να τις δώσω. Λοιπόν, να πάω. Στο καλό. Θα δεις τον Νικολάου. Εννοώ το σύντομα. Δεν ξέρω. Αν το δεις, να βγούμε κανένα βραδάκι να φάμε μαζί. Να θυμηθούμε τα μαθητικά χρόνια. Να του πω. Γεια σου, Άννα μου. Στο καλό, κύριε Νίκο. Αντιγονή, τι να κάνω. Άννα μου, ρε. Είδαν και τον Αλέξη τώρα, σε. Ας πω, με μου λαλείς έτσι τώρα, ρε, εσύ. Τι θέλεις να σου πω, ρε, Άννα. Φανερό, ζήλεψε ένα άνθρωπο. Ξέρω. Τι να κάνω. Τι να κάνεις, τι μπορείς να κάνεις. Τέλος πάντων, πάμε. Άντε, πάμε. Μην με κοιτάς έτσι. Γιατί? Νιώθω περίεργα. Γιατί? Δεν είναι κακό. Άκου, Γιώργο. Ήμουν παντρεμένη.
Ναι. Ο άντρας μου πέθανε. Λυπάμαι. Γι' αυτό. Πέθανε 3 μέρες μετά το γάμο. Τι λες τώρα. Ετοιμαζόμασταν να φύγουμε για ταξίδι του μέλητος και... ένας μεθυσμένος τον χτύπησε με το αυτοκίνητο. Πόνεσα, έκλαψα. Νόμιζα ότι η ζωή μου τελείωνε εκεί. Τώρα κάθομαι εδώ απέναντί σου και νιώθω χαρούμενη. Και κάπως περίεργα. Πέρασαν 5 χρόνια. Δεν πιστεύω ότι θα ξαναρωτευόμουν. Δεν ξέρω γιατί στα λέω τώρα αυτά, ίσως δεν θα έπρεπε. Ξέρω εγώ γιατί μου τα λες. Απλά δεν ξέρω πώς να το ονομάσω. Σύμπτωση, μοίρα, δεν ξέρω. Πριν από 5 χρόνια, ετοιμαζόμουν να παντρευτώ. Η κοπέλα μου σκοτώθηκε σε αυτοκινηστικό δυστύχημα 3 μέρες πριν το γάμο. Αλήθεια. Αλήθεια. Τι να πω. Τίποτα. Μην πεις τίποτα. Καμιά φορά η ζωή μας παίζει περίεργα παιχνίδια. Μας πάει εκεί που ούτε καν φανταζόμασταν. Ναι. Όταν ήμουν φοιτητής, έζησα ένα πολύ μεγάλο έρωτα. Νόμιζα ότι η κοπέλα αυτή θα ήταν η γυναίκα που θα παντρευόμουν. Και όπως βλέπεις, ήμουν έτοιμος να παντρευτώ μια άλλη. Γιώργο, μου κάνεις μια χάρη. Ό,τι θες. Το ξέρω ότι εγώ το άρχισα, αλλά... μπορούμε να μην μιλήσουμε ποτέ ξανά για το παρελθόν. Δεν ξέρω, νιώθω περίεργα. Νιώθω ότι αυτό που άρχισε μεταξύ μας... θα το χρουσουζέψουμε, τι να πω, δεν ξέρω. Μωρό μου, τι πεις. Συγγνώμη. Πραγματικά ήταν λάθος μου να ανοίξω τέτοια συζήτηση αυτή τη στιγμή. Τίποτα δεν είναι λάθος. Λάθος θα ήταν αν δεν συναντιόμασταν. Πώς έγιναν όλα. Έγιναν. Να ψάχνω διαμέρισμα και να ανέβω στο δικό σου. Να ψάχνουμε μετά το δικό σου. Και να ψάχνουμε και να ψάχνουμε. Σκέφτηκες ποτέ ότι το έκανα επίτηδες? Ποιο? Ότι δεν σου βρίσκα επίτηδες, παιδί μου. Για να έχω την αφορμή να σε παίρνω τηλέφωνο, να σε βλέπω. Πονηρέ. Ο Γιώργος είναι πονηρός. Πολύ πονηρός. Μην με αφήσεις όμως άλλο στο ξενοδοχείο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, θα έρθεις στο σπίτι μου μέχρι να σου βρω το καλύτερο. Okay? Όχι, ευχαριστώ. Ό,τι πείτε, κυρία Αντωνιάδου. Ευχαριστώ. Το εκτιμώ. Λοιπόν, τώρα περιμένω να με πάρουν για να μου πούνε για ένα που έχουν επιπλωμένο, αν σε ενδιαφέρει. Εξαρτάται, κυρία Γιώργο. Μην ανησυχείς, θα τα κανονίσουμε όλα. Δεν θέλω χάρη. Δεν θα σου κάνω χάρη, θα σου κάνω έκπτωση. Αυτό εννοώ. Δεν θέλω έκπτωση. Όσο θα το έδινε σε κάποιον άλλο. Αυτό δεν γίνεται. Γίνεται. Α, και να είναι καλά τα έπιπλα. Να έχουν και μια αισθητική. Εντάξει, κυρία μου, ό,τι πείτε. Ευχαριστώ, κυρία μου. Λοιπόν, θα πιείτε κι άλλο τσάι ή θα πάμε βόλτα ή δεν έχετε χρόνο. Χρόνο, τι είναι χρόνο. Με κάνεις και γελάω και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είναι γιατί αισθάνομαι άνετα μαζί σου. Είσαι τόσο γλυκιά.
Είναι που δεν με ξέρεις. Σου είπα, νιώθω σαν να σε ξέρω χρόνια. Άφησε τα μάμμα. Άσε με αγόρι μου να σου φτιάξω το δωμάτιο. Κάμνω τα εγώ. Θέλω να το κάνω. Ξέρω το ότι θέλεις να το κάνεις, αλλά τελικά δεν κάνω τίποτε εγώ. Πώς δεν κάνεις. Τι κάνω ρε μαμά. Σ' αγαπώ τόσο πολύ, τόσο πολύ. Εγώ από σε μάμα και θέλω να με συγχωρέσεις. Να σε συγχωρέσω για ποιο πράγμα? Για όλα τα χρόνια που σε βασάνισε. Μα τι λες τώρα? Την αλήθεια λαλώ μάμα. Έφυγε ο παπάς μου και έριξα τα ούλα πάνω σου. Θεωρούσα σε υπεύθυνη. Θέλω να με συγχωρέσεις μάμα. Έκαμα τη ζωή σου μαύρη, τώρα καταλαβαίνω το. Ευτυχώς που με πέταξες έξω. Ευτυχώς που με κράτησες στο σπίτι. Αντώνη μου, μη μιλάς έτσι, σε παρακαλώ. Πώς να μην μιλώ έτσι, αφού τούτη είναι η αλήθεια. Έφυγε ο παπάς μου και είχες όλα γίνα τα προβλήματα και είχες με εμένα που πάνω να σε πληγώνω κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Συγχώραμε, μαμά μου. Μη μιλάς έτσι, μη λες τέτοια πράγματα, σε παρακαλώ. Σ' αγαπώ τόσο πολύ. Ξέρω το. Η αμαρτία μου είναι ότι ήξερα το και βασάνιζας. Δε φταίς εσύ, Αντώνη μου. Εγώ φταίω. Όχι, όχι. Εμείς φταίμε. Εμείς, ο πατέρας σου κι εγώ. Δεν τα καταφέραμε. Είχαμε πολύ εγωισμό και ο ένας και ο άλλος. Εγώ έβλεπα μόνο την επιφάνεια. Ωραίο σπίτι, ωραίο αυτοκίνητο, τα κοσμήματα της... δεξιώσεις. Ήταν όλα κούφια, κενά. Δεν σου έδωσα την προσοχή και τη σημασία που σου έπρεπε. Τι λες, μαμά? Τι λέω, την αλήθεια λέω. Συγχώρεσέ με. Ακόμη και όταν έφυγε ο πατέρας σου, εγώ κλείστηκα στον εαυτό μου. Αντί να σε βοηθήσω να το ξεπεράσεις. Έβλεπα μόνο το δικό μου πρόβλημα. Δεν έβλεπα το δικό σου πόνο. Ντρεπόμουνα. Έλεγα τι θα πει ο κόσμος που έφυγε ο άντρας μου και με εγκατέλειψε. Ντρέπομαι πάρα πολύ. Συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ με, Αντώνη μου. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Δεν ήμουν καλή μάνα. Έβγαινε ο παπάς μου και θεωρούσα σε υπεύθυνη. Εγώ φταίω. Δεν έκαμες τίποτε. Εσύ ήσουν πάντα δίπλα μου. Εγώ ήμουν πάντα πολλά. Εγώ ευτυχία, μαμά μου. Με κλείς, μαμά μου, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μαμά μου, έκλαψες πολλά στη ζωή σου. Δεν θέλω να σε ξαναδώ να κλείς. Μαμά, σε παρακαλώ. Και από τον κύριο Κώστα θα ζητήσω συγγνώμη. Θα ζητήσω συγγνώμη για όλα τα βάσανα που του έλα. Μαμά μου, πεθανίσκα μας, σε θέλω να κλείς. Σε παρακαλώ, σταμάτα. Σταμάτα. Θέλω μόνο να μου υποσχεθείς ένα πράγμα. Ότι να παρακαλάς να παντρευτώ την Εύη. Τούτο μόνο θέλω που σένα. Τίποτα άλλο, μάμα μου, εντάξει. Τίποτα. Έγκλωσες, μάμα μου. Έγκλωσες. Αντιγόνη μου, κι εγώ έτσι προβληματιζόμουν, αγάπη μου. Τη μιαν ημέρα έλεγα, θα φύγω, θα πάω στο μοναστήρι. Και την άλλη ημέρα μετάνιωνα. Έτσι, συνέχεια. Αφού ο πνευματικός μου έλεγε μου ότι είμαι δίψυχη. Έτσι είχε και δίκιο ο καημένος. Κι εγώ έτσι είμαι, αδερφή. Σκέφτομαι συνέχεια τι θα γίνει. Τι θα πει ο παπάς μου. Τι θα πάθει ο παπάς μου. Τι θα πει η Κατερίνα, τι θα πει ο κόσμος.
Αντιγόνη μου, αγάπη μου, μη μου αγχώνεσαι. Είναι πολλά φυσικό τούτο να συμβαίνει. Και στο κάτω-κάτω, ο πειρασμός έτσι να μας αφήσει να κάνουμε περίπατο για να έρθουμε να μπούμε στο μοναστήρι. Να μας βάλει πειρασμούς, να μας βάλει λογισμούς πολλούς. Γιατί εμεινίσκεις να παντρευτείς, να κάνεις μωρά, να κάνεις οικογένεια. Πού είναι να πάει και να στεναχωρέσεις τους δικούς σου. Έτσι είναι η αγάπη μου. Και άμα τα καταφέρουμε τελικά και έρθουμε να μείνουμε, και αμέ Αντιγόνη μου αρκεύει άλλο θκιολούι. Τι θα κάνεις μες στον τους τέσσερις τείχους τόσα χρόνια, να μείνεις δα μέσα ώσπου να πεθάνεις, πήγαινε έξω. Να βοηθάς τον κόσμο, να βοηθάς τους φτωχούς, να βοηθάς τους αρρώστους. Έτσι είναι η αγάπη μου. Και αν καμιά φύγει και δεν τα καταφέρει, τότε εξακολουθεί και συνεχίζει εκείνος και λαλεί της. Εν τα κατάφερες, εν είσαι άξια, δεν έχεις σωτηρία. Έτσι είναι η Αντιγόνη μου. Τσίνος θα κάνει τη δουλειά του και εμείς θα κάνουμε τη δική μας. Τι θα κάνουμε, αγάπη μου. Ειλικρινά, αδερφή, πίστευκα ότι θα ήταν πολλά πιο εύκολο να αποφασίσω. Όταν γεννήθηκε μέσα μου τόσο πόθος, ήμουν σίγουρη ότι θα έρθω και θα μείνω. Αλλά όταν μου είπε μετά η γερόντισσα, περίμενε παιδί μου να δούμε να θα συνεχιστεί το τόσο πόθος, κακοφάνηκε μου. Αλλά κατάλαβα μετά ότι είσαι πολύ δίκαιο. Γιατί αδερφή, τώρα έφυγε εκείνος ο πόθος και αρκέψαν οι σκέψεις. Κάμνο, έγκαμνο. Αντιγόνη μου, χρειάζεται πολύ προσευχή, αγάπη μου. Πολύ προσευχή. Να προσευχηθούμε να μας φωτίσει ο Θεός τι είναι το πιο καλό για σένα, αγάπη μου. Και να σου πω και κάτι, Αντιγόνη μου. Δεν είναι νουλές, αγάπη μου, που κάνουμε για μοναχές. Και μην με παρεξηγήσεις που σου το λέω. Εσύ να κάνεις προσευχή και να μείνεις κοντά στη γερόντισσα. Και αν ο Θεός φωτίσει να ακολουθήσεις τούτον τον δρόμο, τότε, Αντιγόνη μου, θα το νιώσεις βαθιά μες στην καρδία σου. Προσευχή όμως. Και μην ανησυχείς, ούλα να πάνε καλά. Και μέσα στον κόσμο μπορείς να αγωνιστείς. Και άμα έχεις οικογένεια μπορείς να αγωνιστείς. Ντα, για μένα σπουδαίος ο αγώνας. Αγάπη μου, νομίζεις ότι είναι εύκολο να έχεις οικογένεια, να φέρεις στον κόσμο μωρά και να τα μεγαλώσεις σωστά. Εγώ καμιά φορά που το σκέφτομαι, φοβούμαι, ειλικρινά που σου λέω. Λαλό η μανά μου, Θεέ μου, δόξα σε ο Θεός που με φώτισε και ήρθα δαμέ, γιατί δεν έκαμνα εγώ. Και άμα θωρώ και τις μανούλες, Αντιγόνη μου, θαυμάζω τες. Θαυμάζω πάρα πολλά τις μανάδες, γιατί είναι πολλά σπουδαίο πράγμα τη σήμερα ημέρα να φέρνεις στον κόσμο μωρά και να τα μεγαλώνεις σωστά. Αδερφή μου, βοηθάς με τόσο πολλά κάθε φορά που μιλούμε. Μα να που σε βοηθώ, αγάπη μου. Εσύ τη γερόντισσα να ακούεις τη σουλαλή. Λοιπόν, θα με μάθεις να γεωγραφώ. Καλό, άντε. Κοίταξε, εγώ δεν έχω το ταλέντο της Άννας. Κοίταξε, έτσι θέλουμε πολύ ταλέντο. Χρειαζόμαστε λίγο ταλέντο και πολύ υπομονή. Για γεωγραφία θέλει υπομονή, αγάπη μου. Υπομονή, ναι, εσείς. Θα μάθει και να γεωγραφείς. Παίζεται αν έχω. Κάτσε έναν τρόπο, μάνα μου. Κάτσε έναν τρόπο και ζάλισες με. Συγγνώμη. Μα πώς τέτοιες μηνύματα, πόσα μηνύματα. Τι είναι ρε μαμά. Κάτσε να δω τηλεόραση. Πάει, έρχεσαι, πάει, έρχεσαι. Συγγνώμη, διπά σου.
Ήρθε να λέει χτες. Στενοχωρηθήκα πάρα πολλά. Ποιος μόνοι. Είχα ζητούν τον ήλιγκο. Στάθηκε τα μίτσια εμάς του. Ποιος. Αγαπώ την πάρα πολλά, λέει. Αγαπώ την πάρα πάρα πολλά. Και μπορώ να την κάνω ευτυχισμένη. Δεν καταλαβώ για το λαλό του που δουν τα πράγματα. Μαμά, ποιος. Μπορεί να έχω πρόβλημα υγείας, λαλή μου, αλλά... Μαμά, ποιος είστε δανεχτές. Για χαρίς, με φωνάζεις και δεν είμαι καλά. Μαμά, ούτε εγώ είμαι καλά. Πρέπει μου ποιος είμαι ούρτε. Ο Αντώνης. Ήρθε να στάθηκε τα με και λάλε, λάλε, λάλε. Ήρθε να με χτες ο Αντώνης. Δεν θα σου λέω τόση ώρα. Αλλά, ακουεύει μου. Εγώ δεν είναι απορώ τα πράγματα. Είμαι άρρωστη γυναίκα. Είμαι βασανισμένη γυναίκα. Μαμά, τι έγινε. Δεν μπορούσα να του πω και τίποτε εγώ. Δεν μπορούσα να του πω. Το μόνο που του είπα είναι ότι δεν καταλαβαίνω από τα πράγματα. Ρε, άμα έρθει εδώ, ο άνθρωπο που είπε στο εσύ, δεν καταλαβαίνω από τα πράγματα. Τι θα του πω. Άνοιξα την πόρτα και ήταν μπροστά μου. Στάθηκε τα μίτια, λάλε, τι λάλε. Να μου είναι. Είχα τον ήλιο μου. Είναι που ήταν να του πω. Είπα του κάτσε για μερικά λεπτά. Να πάω μέσα να πιω τα φάρμακα μου. Ώσπου να στραβώ από την κουζίνα, έφτασε τον Ιβραδάμι. Τώρα που έπιανε, ξέρω, χάθηκε. Τα λόγια σε φιέρε, μαμά. Έτσι, εσύ, είναι, ξέρω, μπορεί να λάσω, έπια μέσα και ως που να στραβώ, χάθηκε. Όχι να κύψεις πάλι παίρνουν τα μηνύματα, να χαρίσα. Πάρε με μόλις μπορέσεις. Τι. Τίποτε, ρε, μαμά, τίποτε. Όχι να πεις της γιαγιάς σου ότι έρθεν τα με. Γιατί κάτι είχε, εντάξει. Ναι, εδώ είμαι κλεισμένος όλη μέρα. Ευτυχώς που με βρήκες, δηλαδή, για να σε βγάλω και λίγο έξω. Δεν σε βρήκα, με βρήκες. Σωστά. Για να δούμε, θα μου βρεις και εσύ διαμέρισμα. Πλέον είναι θέμα τιμής. Μην το συζητάς, θα σου βρούμε το καλύτερο. Μισό λεπτό. Τι τιμής. Της επαγγελματικής μου τιμής. Α. Λοιπόν, κοίταξε όλα αυτά εδώ που σου έχω. Αυτά είναι όμως όλα προς πώληση, ε. Άμα έλεγα εγώ ότι θα μου πουλήσεις. Γιατί όχι, είναι μια καλή επένδυση. Δεν θα ήθελες να έχεις μια καλή επένδυση στην Αθήνα. Έτσι μου λέει και ο πατέρας μου πριν από χρόνια, όταν ακόμη τα διαμερίσματα ήταν φτηνά, ε. Και εγώ έλεγα θα τελειώσω τις σπουδές μου και θα σηκωθώ να φύγω. Δεν την άντεχα τότε την Αθήνα. Εγώ τη λατρεύω την Αθήνα, δεν μπορώ χωρίς την Αθήνα. Είμαι παιδί του καυσαερίου. Φαίνεται. Γιατί είναι τα ρουθούνια μου μαύρα, ή τα αυτιά μου. Όχι. Δεν οξυγονώνεται καλά ο εγκέφαλος. Α, μάλιστα. Ξέρεις όμως κάτι. Το παθαίνουν συνήθως αυτοί που έρχονται για λίγες μέρες στην Αθήνα. Εμείς που είμαστε εδώ, το έχουμε συνηθίσει. Δεν μπορούμε χωρίς το καύσο αέριο. Πλάκα-πλάκα, το ότι αναπνέεται συνέχεια αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ άσχημο. Τι να κάνουμε. Α, αυτό εδώ είναι ωραίο. Α, αυτό είναι το στολίδι μας. Πάντως, ξέρεις να διαλέγεις, έχεις μάτι. Εννοείται. Ωραία, θα πάμε να στο δείξω και μετά θα μου πεις αν θες να το αγοράσεις ή όχι. Και μετά θα σε πάω στο επιπλωμένο, εντάξει. Πάντως τώρα περιμένω τηλέφωνο να μας πούνε τι ώρα μπορούμε να πάμε. Μάλιστα, κυρία μου. Λοιπόν, να σε κεράσω κάτι. Έχω πιει δύο καφέδες. Ένα κρασάκι. Ένα ουισκάκι. Ούτε. Μια βοτκίτσα. Θέλεις να με μεθύσεις οπωσδήποτε. Όχι, απλά θέλω να πιω στην υγειά σου και στην ομορφιά σου. Στη δικιά σου. Περίμενε να ανοίξω το κρασί. Περιμένω. Thank you.
κοιμάσετε παρακαλώ. Πολύ καλό. Ξέρεις από κρασιά. Κάτι λίγο. Τέλεια. Λοιπόν, στην υγειά σου και στη σπάνια μορφιά σου. Είσαι πολύ γλυκός. Και πολύ τυχερός που σε βρήκα. Μάλλον όχι, συγγνώμη, με βρήκες. Δεν κάνεις τη δουλειά σου. Τότε φύγαμε. Σταμάτα, παιδάκι μου. Έλα, μόνο ένα. Είσαι απίστευτος, ε. Γιατί είμαι απίστευτος. Δεν θα μου πεις. Πού σε βρήκα. Στο διαμέρισμά μου. Άμα έχεις αργήσει λίγο, δεν θα ήμουν εκεί. Δεν άρχισα όμως. Όχι, δεν άρχισες. Έρχεσαι κατευθείαν πάνω στην ώρα. Εσύ πώς νιώθεις, Άννα? Είμαι μπερδεμένη. Γιατί? Δεν ξέρω, Γερόντισσα. Μου αρέσει, αλλά διστάζω. Φοβάμαι ότι θα γίνει κάτι και δεν θα προχωρήσουμε. Γιατί έχεις αυτό το λογισμό? Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Γιατί τον έχω? Δεν σκέφτομαι κάτι συγκεκριμένο. Έχω όμως αυτή τη φοβία. Βέβαια, σκέφτομαι και το μωρό. Ναι, αλλά πρέπει να σκεφτείς και τον εαυτό σου. Αν είχες αποφασίσει να μείνεις μόνη σου, θα έλεγα εντάξει. Αλλά εσύ θέλεις να είσαι δίπλα σε έναν άνθρωπο, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, αλλά... Εάν αυτός ο νέος, όπως λες, είναι καλός και τον γνωρίζεις και γνωρίζεις και την οικογένειά του, γιατί δεν προχωράς? Αν αισθάνεσαι ότι έχει καλές προθέσεις, δώσ' του μια ευκαιρία. Φοβάμαι ότι μπορεί να τον πληγώσω. Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη για ένα δεσμό. Για ένα δεσμό με προοπτική το γάμο. Φυσικά. Από την άλλη σκέφτομαι και την Ιωάννα. Η Ιωάννα, είπαμε, είναι όριμο παιδί. Όταν της μιλήσεις θα καταλάβει. Ξέρω, Γερόντισσα. Αλλά δεν ξέρω γιατί έχω αυτό το κράτημα. Είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει κάτι τέτοιο μετά το Γιώργο. Μα έτσι κι αλλιώς κάποια μέρα θα συνέβαινε, Άννα μου. Είσαι άνθρωπος, είσαι νέα κοπέλα. Είναι φυσικό αυτό. Το ξέρω. Αλλά κάτι με κρατάει. Βέβαια είναι και ο κύριος Νίκος. Τι ο κύριος Νίκος? Νιώθω ότι ζήλεψε, μας είδε με τον Αλέξη και ζήλεψε ο καημένος. Μα μου είχες πει όμως ότι του μίλησες και ότι ξεκαθάρισες τη θέση σου. Ναι, αλλά αυτό ήταν πριν από πολύ καιρό. Τον βλέπω καθημερινά, έρχεται σχεδόν κάθε μέρα στο σπίτι μας. Αυτό δεν είναι σωστό, Άννα. Το ξέρω, Γερόντισσα, αλλά τι να κάνω, να του πω μην έρχεσαι? Δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά και ο ίδιος κάνει κακό στον εαυτό του. Από την άλλη, είναι και η Ιωάννα πολύ συνδεδεμένη μαζί του, τον αγαπάει πάρα πολύ. Αν όμως εσύ δεν νιώθεις κάτι γι' αυτόν, δεν είναι σωστό, Άννα. Πρέπει να του ξαναμιλήσεις. Και ίσως να πεις και του πατέρα σου με κάποιον τρόπο να του θίξει το θέμα. Γερόντισσα, συγγνώμη που σας απασχολώ, αλλά αυτά νιώθω άσχημα. Καθόλου άσχημα να μην νιώθεις. Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή και είναι πολύ σημαντικά. Αλλά εσύ πρέπει να αποφασίσεις για τη ζωή σου. Και πρέπει να καταλήξεις σε ξεκάθαρες λύσεις για να μην πληγώνεις και να μην στενοχωρείς ανθρώπους. Το ξέρω, Γερόντισσα. Το σκέφτομαι κι εγώ αυτό. Αλλά από την άλλη, με τον Αλέξη δεν ξέρω γιατί έχω αυτό το κράτημα. Μου αρέσει. Και από ό,τι μου έχει μιλήσει, του αρέσω κι εγώ. Είναι πολύ καλό παιδί. Έχει απίστευτο χιούμορ, με κάνει και γελάω πάρα πολύ. Είναι πολύ ευγενικός.
Είναι η σκέψη του Γιώργου που σε κάνει να είσαι διστακτική. Λέω πως όχι. Λέω γιατί να μην δοκιμάσω. Αλλά... Άννα, πρέπει να πάρεις αποφάσεις. Πρέπει να είσαι αποφασιστική στη ζωή σου. Δεν είμαι. Να προσπαθήσεις. Δεν γίνεται να παλινδρομείς. Θα προσπαθήσω, γερόντισσα. Εύχεστε. Ιωάννα μου. Ναι, Εύη μου, τι κάνεις? Έλα, αγάπη μου, τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά, γράφω παραμύθι με τον παππού μου. Μπράβο, αγάπη μου. Έλα να σου πω, πιάνω τον Αντώνη και μου τα απαντά. Αγάπη μου, ποιος είναι? Ναι, επίεν έξω. Ξέρεις πού? Αγάπη μου, ποιο θέλω? Τον Αντώνη, Ελέγκου. Με πεις ότι είμαι εγώ. Εντάξει. Θέλεις να έρθεις να του κάνουμε την έκπληξη? Γιαγιά μου. Κάτι να σκεφτούμε. Έλα, θέλω να του παίξω το τραγούδι. Θέλω να το ακούσει, ένα χαρί. Εντάξει, αλλά Α, τέλα, σε παρακαλώ. Εντάξει, έρχομαι. Μπράβο, άντε, γεια. Έρχεται η Εύη. Να πούμε τώρα. Έρχεται η Εύη. Πού το ξέρεις? Θωρώ μες στο τηλέφωνο. Να είσαι καλά, Άννα μου, και να πας στην ευχή του Θεού. Ευχαριστώ, Γερόντισσα. Εύχεστε ό,τι είναι να γίνει για το καλό. Εύχομαι. Θέλω να είσαι ευτυχισμένη. Και εσύ, και η Ιωάννα, και η οικογένειά σου. Σας αγαπάμε πολύ. Το ξέρω, Γερόντισσα. Σε κάθε δυσκολία λέω ευτυχώς που έχω τη Γερόντισσα. Βέβαια, πολλές φορές σας γίνομαι και βάρος. Αυτό να μην το λες, να μην το λες καθόλου. Εγώ χαίρομαι όταν έρχεσαι εδώ. Αλλά ξέρεις, θα χαρώ πιο πολύ να σε δω χαρούμενη. Θέλω να έρθεις μια μέρα εδώ και να μου πεις «Βρήκα εκείνο που ζητούσα και είμαι ευτυχισμένη». Αυτό θέλω να μου πεις. Αλλά, Άννα, άκουσέ με. Ό,τι και να κάνεις, όπου και να πας, δεν θέλω να ξεχάσεις την πνευματική σου πορεία. Αυτήν πρέπει να τη διαφυλάξεις. Και αν αποφασίσεις να προχωρήσεις με αυτόν τον νέο, θέλω να του μιλήσεις για αυτή σου την πορεία. Να ξέρει από την αρχή ότι η σχέση σας πρέπει να στηριχτεί σε πνευματική βάση. Γερόντισσα, δεν σας το ομολόγησα, αλλά ίσως είναι αυτό που φοβάμαι. Ο Αλέξης δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία. Πώς θα δεχτεί μια σχέση σε μια πνευματική βάση, όπως λέτε? Εσύ θα του το θίξεις και έχει ο Θεός. Ποτέ κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει πώς μιλάς στην καρδιά μας και πώς μπορεί να φέρει έτσι τα πράγματα που κάποιος να μπορέσει να το γνωρίσει. Γι' αυτό κι εσύ μην έχεις αυτό το λογισμό. Να του μιλήσεις ειλικρινά και τίμια για το τι σχέση θέλεις να έχεις μαζί του. Γερόντισσα, τελικά με διαβάζετε. Όχι, Άννα μου. Ξέρεις, τέτοιους προβληματισμούς του συζητάω με πολλούς νέους ανθρώπους. Δυστυχώς, σήμερα, πάνω από την πνευματική σχέση, βάζουν οι νέοι τη σαρκική σχέση. Και στην αρχή πιστεύουν ότι αυτή η σχέση είναι όμορφη, είναι ευτυχισμένη. Δυστυχώς, όμως, τις περισσότερες φορές έχει οδυνηρή κατάληξη. Με διαζύγια που αφήνουν πίσω τους οικογένειες και παιδιά δυστυχισμένα, πληγωμένα. Ναι, Γερόντισσα, έχετε δίκιο, αλλά όταν κάποιος δεν έχει αυτή τη πνευματική πορεία, πώς μπορεί να το καταλάβει αυτό? Είπαμε. Ο Θεός έχει για όλους μας.
Η Αντιγόνη μας τι κάνει. Η Αντιγόνη είναι με την αδερφή Νεκταρία. Θα σας δει και αυτή. Α, ωραία. Θα τη δούμε και την Αντιγόνη. Λοιπόν, παιδί μου, ο Θεός να σε φιλάει και να σε προσέχει. Είστε καλά. Στο καλό. Αγάπη μου. Είδες το σίγουρα στον κήπο. Ναι, αφού μιλήσαμε. Πια τσίφρατο! Ωραία, λοιπόν, μόλις δεις τη Μόρτα να ανοίγει, αν μπαίνει μέσα, θα κάτσεις πάνω στο πιάνο και θα παίξεις το τραγούδι, εντάξει. Και εσύ θα τραγουδάς. Όχι, αγάπη μου, εσύ! Άντε μαζί! Όχι, αφού εσύ έχεις φωνάρα, δεν θέλω να το τραγουδίσεις. Κατακούω. Γιαγιά μου, πού είναι? Στο δωμάτιο του παππού, πριν μα δεν έρθει. Πιένε. Το είδατε? Όχι, κύριε Νικό μου, τώρα ήρθα κι εγώ. Έχω όλα τα τηλέφωνα μου μέσα. Ένα δάμε. Η μητέρα σου? Πού τα πήγαινε εδώ? Ό, θέλω να πω, μήπως το βρήκε και το βάλε κάπου αυτό. Δεν κύριε Νικό μου, ήσουν σε κάποιον άλλο δωμάτιο. Δάμε. Δάμε. Έλα, δάμε. Μιγδαλιά, είναι υπέροχη. Ναι, πραγματικά. Σπουδαίο δέντρο. Πολύ σπουδαίο. Ετείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά με τα χεράκια της. Τι είναι το τον Ιωάννα?
τελειώσαμε, λόγια δεν μπορέσαμε να πούμε. Μες στις καρδιές μας έχουν ήδη υπόθει. Μέσα στο άπειρο αιώνια θα γυρνούνε. Σ' όλο το σύμπαν θα έχουν απλώθει. Ιωάννα μου, ευχαριστώς. Εν υπέροχον, ευχαριστώς. Μου είπε να αγκαλιάζεις την Εύη. Ναι, αγάπη μου. Μπράβο. Εσύ έγραψες αυτά τα υπέροχα λόγια. Να μ' έγινε. Mm-hmm.